Στις εκλογές του 1993, ο Στέφανος Μάνος εκλέγεται πρώτος βουλευτής Αθηνών και επανεκλέγεται το 1996. Στο διάστημα που προηγήθηκε του Τρίτου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέφανος Μάνος παρουσιάζει ένα σύνολο προτάσεων για να οργανωθεί δημοκρατικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές γίνονται αποδεκτές από όλους τους υποψήφιους αρχηγούς. Μετά την εκλογή του νέου αρχηγού, το συνέδριο ουσιαστικά διαλύεται και το καταστατικό που καθιερώνεται διαβοής είναι ακόμα λιγότερο δημοκρατικό από το προηγούμενο. Στις αρχές του 1998, η Νέα Δημοκρατία διαγράφει οριστικά από τις τάξεις της τον Στέφανο Μάνο και άλλα κορυφαία στελέχη. Επιβάλλει στους Βασίλειο Κοντογιανόπουλο, Στέφανο Μάνο και Γεώργιο Σουφλιά την πειθαρχική κύρωση οριστικής διαγραφής από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Λυπούμε γιατί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε χωρίς λόγο ρήγμα στο κόμμα. Μια μικρή ομάδα επιδόξων κηδεμόνων προετοίμασε και εξετέλεσε προγραφές με μια μεθοδολογία η οποία είναι ξένη και άγνωστη προς την δημοκρατική παράταξή μας. Η απόφαση της διαγραφής μας είναι αντικαταστατική, αστήρικτη και κυρίως άδικη. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν μερικοί φανατικοί που χειροκρότησαν τη διαγραφή μας. Για αυτούς όμως που θλίβονται για αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, για αυτούς έχω να πω τα εξής. Μη στενοχωριέστε, διότι ουδέν κακό αμιγές καλού. Το νερό χύθηκε, αλλά μην ανησυχείτε, θα βρει το δρόμο του. Η ζημιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα διορθωθεί. Θα χρειαστεί βέβαια πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει όμως να γίνει για το καλό του τόπου. Προτίμησε να διαγραφεί από το κόμμα μια διαγραφή που ήταν άδικη και πιστεύω πως είναι και επιζήμια για τη Νέα Δημοκρατία, παρά να παραβεί τις αρχές του. Η Νέα Δημοκρατία το Φεβρουάριο του 1998 με έδιωξε από τις τάξεις της. Και με έδιωξε τη στιγμή που είπα ότι για λόγους αξιοπιστίας δεν μπορούσε να λέει όχι όταν η κυβέρνηση υιοθετούσε προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην στηρίζουμε προσπάθειες της κυβέρνησης μόνο και μόνο επειδή είναι κυβέρνηση. Και πάνω σε αυτό με διέγραψε. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς δυστυχώς λειτουργούν τα κόμματα στο τόπο μας. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα τους. Πώς θα κατακτήσουν την καρέκλα. Ο Στέφανος Μάνος τον Νοέμβριο του 1998 καταθέτει πρόταση νόμου για την καθιέρωση σταυρού προτίμησης και εκπροσώπησης των περιφερειών στις ευρωεκλογές. Τα κόμματα απορρίπτουν την πρόταση για να μην θίξουν το προνόμιο του εκάστοτε αρχηγού να διορίζει τους ευρωβουλευτές. Μετά από ένα μακριό διπορικό σε ολόκληρη την Ελλάδα, ο Στέφανος Μάνος προχωρεί στη δημιουργία μιας νέας πολιτικής δύναμης. Ο στόχος του νέου κόμματος είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να κάνουμε την Ελλάδα να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή. Το κενό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι κενό σοβαρότητας, κενό αξιοπιστίας, κενό αποτελεσματικότητας και κενό διορατικότητας. Αυτά είναι τα τέσσερα κενά τα οποία εγώ διαπιστώνω. Ούτε σοβαρότητας υπάρχει, ούτε αξιοπιστία, ούτε αποτελεσματικότητας, ούτε διορατικότητας. Αυτό που ξεκινάει να κάνει είναι πολύ δύσκολο. Ξεκινάει σε μια χώρα που μαστίζεται από παράλογες τάσεις να μπορέσει να αλλάξει την ατμόσφαιρα, το κλίμα του πολιτικού μας βίου. Ο Μάνος έχει άποψη και επιμένει για αυτή με όλες τις συνέπειες. Είναι ένας άνθρωπος με ένα πάρα πολύ τετράγωνο μυαλό. Σαν πολιτικός πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά. Είναι πολύ επιδεκτικός σε νέες ιδέες. Που έχει το θάρρος να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Είναι από τους λίγους πολιτικούς, Τζόρτζο Αρμάνι, που εφαρμόζει μία πολιτική αρχών. Που φέρνει αποτελέσματα. Ίσως ο μόνος πολιτικός στην Ελλάδα που δεν έχει φοβηθεί το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Που πιστεύει στην αξιοκρατία. Δεν ανήκαμε ποτέ στο ίδιο κόμμα. Και που μπορεί κανείς να διαφωνεί με τις απόψεις του. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να μην εκτιμάει κανείς και να μην βλέπει θετικά το ρόλο ενός πολιτικού σαν τον Στέφανο Μάνο. Που σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους του
Δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του. Μ' αρέσει λοιπόν το θάρρος του. Τολμά να κάνει ρήξεις. Και στην πολιτική χρειαζόμαστε ανθρώπους και ηγέτες οι οποίοι έχουν αυτή τη στάση. Δεν τα βάζει κάτω εύκολα. Φέρνει μία φρεσκάδα σε όλο, αν θέλετε, το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας και με την έννοια αυτή το εγχείρημα το οποίο κάνει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα πολιτικά πράγματα. Ένα κόμμα λογικής, ειλικρίνειας, εντιμότητας και αποφασιστικότητας. Στις αρχές του 1999 ανακοινώνει ότι η νέα πολιτική δύναμη θα ιδρυθεί και επίσημα στο τέλος Απριλίου του ίδιου χρόνου και θα λάβει μέρος στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Γύρισα, όπως σας είπα, το τελευταίο χρόνο απάκρους άκρων την Ελλάδα. Γνώρισα και μίλησα σε χιλιάδες ανθρώπους. Ανθρώπους κάθε είδους επαγγέλματος, κάθε ηλικίας, Έλληνες ικανούς, έξυπνους, γεμάτους ανησυχία και ενδιαφέρον για το μέλλον. Έλληνες δημιουργικούς, καινοτόμους, που ό,τι και αν έκαναν, ό,τι και αν έκαναν, το έκαναν σωστά, με μεράκι, με κέφι. Έλληνες ανιδιοτελείς, που βοηθούσαν τους συνανθρώπους τους, διότι έτσι τόνιωθαν. Συνάντησα νέους αγρότες, πραγματικά επιτυχημένους, καινοτόμους, ικανούς, σας βεβαιώνω, να κατακτήσουν οποιαδήποτε αγορά της Ευρώπης. Γνώρισα δασκάλους σε φροντιστήρια, όπου ακόμα η φλόγα της μάθησης καίει. Συνάντησα επιχειρηματίες που τολμούν ανεξάρτητοι, χωρίς διαπλοκές και διασυνδέσεις, ξεπερνούν τα εμπόδια, δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας. Συνάντησα νέους δημοσιογράφους σε εφημερίδες της επαρχίας, διψασμένους να αποκαλύψουν τα κακό σκήμενα στην περιοχή τους. Συνάντησα δικηγόρους που αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στο χωριό της καταγωγής τους, για να σώσουν την παράδοση και να το ξαναζωντανέψουν. Συνάντησα νέους 17 ετών, 18 ετών, που τους βλέπετε μπαίνουν στο ίντερνετ και βγάζουν φωτιές. Συνάντησα γονείς αφοσιωμένους στα παιδιά τους, που γίνονται θυσία για να ζήσουν τα παιδιά αυτά μια ζωή καλύτερη από τη δική τους. Συνάντησα στα βουνά επάνω κοντά στη Φλόρινα αξιωματικούς των καταδρομών, που περιπουλούν τα βουνά ετοιμοπόλεμοι και ψυχωμένοι. Όλους αυτούς, κυρίες και κύριοι, τους συνάντησα. Είναι, θα έλεγα, οι ήρωες της καθημερινής ζωής. Δεν νομίζω ότι τους βλέπετε στα κανάλια τα βράδια. Τους συναντάτε όμως, αν έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, κάθε μέρα. Χάρη σε αυτούς, και όχι χάρη στα κόμματα και τους μηχανισμούς, εξακολουθεί η Ελλάδα να λειτουργεί και να προχωρεί. Αυτόν τις δυνάμεις, τις ελπίδες και τα όνειρα θέλουμε να εκφράσουμε. Γι' αυτό ξεκινάμε και θα πάμε μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την 5η 29 Απριλίου, ανάμεσα σε πλήθος Ελλήνων που συμμερίζονται τις ιδέες και την οτροπία του Στέφανου Μάνου, έγινε από τον ίδιο η επίσημη αναγγελία ίδρυσης του νέου πολιτικού κόμματος. Και τώρα έφτασε η στιγμή της αποκάλυψης. Το νέο κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού είναι η Φιλελεύθερη. Το σήμα μας, ο Ταύρος. Και το χρώμα μας, το κόκκινο. Στέφανο Μάνο, σου εύχομαι καλή επιτυχία.